Ήταν να με δείτε, λέει, στο Fame Story Ευηδρούτσα, όμως πάρθηκαν κάποιες άλλες αποφάσεις. Εδώ εγώ βάζω στο τραπέζι αυτό το πράγμα. Ποιος πήρε την απόφαση την άλλη, τι είχε πει. Θυμάμαι γιατί ήμουνα στο Fame Story το περσινό. Στο Fame Story, στο Just. Στο Just the Two of Us. Που η Εύη ήταν από τους πρώτους που έλεγε: εγώ θα είμαι εκεί, παιδιά. Ναι, τώρα, το έλεγε. Κάνω, ναι, το έλεγε και δημοσίως και on camera. Το έχει πει. Ναι, ναι. Και on camera. Τώρα οι αποφάσεις είναι διαφορετικές. Λέει πολύ ωραία πράγματα. Φοβάμαι, λέει, ότι θα γίνω μαϊντανός. Λέει: δεν θέλω να γίνω. Λέει: πηγαίνετε στον Κασελάκη που τα λέει και ωραία. Εγώ δεν θέλω να μιλάω άλλο. Μίλησε όμως και είπε πολύ ωραία πράγματα. Κυρία Δρούτσα, σας συναντώ σε ένα μέρος που ξέρω ότι έρχεστε καθημερινά. Ναι, αλλά γιατί με συναντάτε? Εγώ εδώ πίνω τον καφέ μου με τη φίλη μου τη Βίκη. Εδώ τρώω τα γλυκά μου, αν δεν τα πάρω δεν φεύγω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, κάθε φορά όλοι από πίσω μου? Δηλαδή, έχω... μα την Παναγία, αισθάνομαι ότι είμαι μαϊντανός. Θέλουμε να μας πείτε όμως για την επιστροφή σας στην τηλεόραση. Μη με ρωτάτε τέτοια. Δεν έχω επιστροφή. Πήγα μία μέρα που μου είπαν έλα, 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 και μετά μάλιστα από. Που τρέλανα μια φίλη μου από εκεί μέσα. Έτσι έλεγα: δεν μπορώ να μπω, δεν θέλω να μπω. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε αύριο, θα ξέρουμε αν θα μπούμε στο Fame Story. Άρα δεν ξέρετε αν θα σας ξαναδούμε στο παιχνίδι. Αγάπη μου, ήταν να με δείτε. Πάρθηκαν άλλες αποφάσεις. Τώρα πάω, πήγα, γιατί αγαπώ τον Νίκο, γιατί έχει ανάγκη πραγματικά από αγάπη. Από εκεί και πέρα ούτε πρόταση μου έχει γίνει ούτε τίποτα. Τι θα μπω, θα πάω να πω, ήρθα. Όχι. Τώρα το επόμενο, εάν μπω, είναι αλλιώς. Θα θέλατε όμως να είστε μέσα στο παιχνίδι? Από την αρχή, ναι. Έτσι ήταν να γίνει. Εδώ και 3 χρόνια έτσι ήταν να γίνει. Δεν έγινε. Άμα δεν έγινε, τι να κάνω εγώ? Αν τελικά σας δούμε μέσα, αλλάξει κάτι και σας δούμε, θα είστε η Ευηδρούτσα που ξέραμε τότε? Εγώ, αγάπη μου, δεν αλλάζω ποτέ. Ποτέ δεν αλλάζω. Όπου να είμαι και αυτά που λέω και αυτά που κάνω είναι ίδια. Είμαι ο εαυτός μου και λέω αλήθεια. Στα παιδιά, τι έχετε να προσφέρετε? Μπορεί να είναι χάλια και να τους βρίσω. Μπορεί να τους αγκαλιάσω. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Θα ήθελα τη γνώμη σας και για τους καθηγητές, τους καινούριους του Fame Story. Άκουσε εδώ, μη με ρωτήσεις τίποτα. Ούτε για καθηγητές, ούτε για τίποτα. Ούτε για τον Ανδρέα Μικρούτσικο? Όχι, αγάπη μου. Ο Ανδρέας είναι φίλος μου, είναι αδερφός μου. Από εκεί πέρα έχω γίνει μαϊντανός. Υπάρχει ο Κασελάκης, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, να πάει παίρνετε συνεντεύξεις. Τελείωσε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Σου μιλάω ειλικρινά. Με τον Ηλία Βρετό ξέρω ότι μάζετε πράγματα. Δεν το ξέρω αυτό εγώ ακόμα. Τον Ηλία Βρετό, ωστόσο, πώς τον είδατε σαν παρουσιαστή? Μ' άρεσε. Τον ξέρω τον Ηλία πάρα πολλά χρόνια από πριν βγει τραγουδιστής. Είναι ένα αυθεντικό παιδί, πάρα πολύ καλό, με καλή φωνή και ένα υπέροχο παιδί που πρέπει να το προσέξετε εσείς ότι είναι υπέροχος. Όχι εγώ. Από την παρουσίαση πέρασε και ο Τριαντάφυλλος, άλλος γνωριμός. Πάρα πολύ καλός. Τον αγαπάω πάρα πολύ εδώ και χρόνια τον Τριαντάφυλλο. Μην ξεχνάω τον Τριαντάφυλλο. Όταν πρωτοέγραψα στον Τριαντάφυλλο, γράψαμε μαζί την Ατάσα Θεοδωρίδου. Όταν ακόμα δεν ήξερε τι είναι η Αθήνα. Έχετε βγάλει πολλούς ανθρώπους. Κοιτώντας λίγο πίσω, πιστεύετε ότι το άξιζαν όλοι να δώσετε την προσοχή σας και να τους συμβουλεύσετε? Αυτοί που έκανα εγώ, πάνε να πει ότι το αξίζανε, γι' αυτό θα τους έκανα. Δεν έχετε επικοινωνία με κάποιους από αυτούς? Υπάρχουν κάποιοι που σε έχουν πληγώσει? Κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση να με πληγώσει κανείς, γιατί ως όλους φέρομαι πάρα πολύ καλά. Βασικά, τους σέβομαι. Ευχαριστώ. Φιλιά. Αυθεντική. Χρόνια. Εντελώς. Ό,τι έχει πει στο παρελθόν σε συνεντεύξεις τα έχει κρατήσει μέχρι σήμερα. Έτσι, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται κολοτούμπες. Πολύ συνεπής σε αυτά που λέει. Ναι, και δεν θα κάνει και κολοτούμπες η Εύη Δρούτσα. Και γι' αυτό κιόλας την αγαπάμε. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ. Και από την αγαπάει και όλο το σύστημα την Εύη. Έχει γράψει από τη Μαρινέλα στον Τριαντάφυλλο, από τον Αλκαίο στο Θεοδωρίδου. Έχει γράψει στους πάντες. Είναι τόσα χρόνια εκεί. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και δεν το λέει ποτέ. Είναι η γυναίκα αυτή η οποία θα τα πει έξω από τα δόντια στα μούτρα σου. Δηλαδή, λέει τα παιδιά: εγώ μπορώ να τα βρίσω, μπορώ να τα αγκαλιάσω. Και ακόμα ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν τους κάνει, θα το κάνει με αγάπη. Και εγώ νομίζω ότι ήθελε. Το είπε δηλαδή, νομίζω. Ήθελε πάρα πολύ να είναι σε αυτό το project. Το έχει πονέσει, ναι, το Fame. Και το έχει δηλώσει, ναι, Λάμπρο και πέρυσι και on camera και κατηδίων, όπως λες εσύ. Ήταν σίγουρο ότι θα βλέπαμε την Εύη Δρούτσα μέσα. Απλά δεν είχε διευκρινιστεί ο ρόλος στον οποίο θα τη βλέπαμε. Γι' αυτό και νομίζω ότι διακρίνουμε μία έτσι λίγο πικρία. Ότι πικρία τώρα δεν θέλω, είναι, να πω. Δεν έχει με τον Κοκλώνη πάντως. Αλλάξανε τα πράγματα. Όχι, δηλαδή ξεκαθαρίζει και βγάζει εκτός τον Νίκο Κοκλώνη, γιατί λέει εξαιτίας του εμφανίστηκα την πρώτη φορά, επειδή έχει ανάγκη από αγάπη και θέλω να είμαι δίπλα του. Αλλά δεν είναι και φυσιολογικό, Αλέξανδρε. Δηλαδή όταν μπορεί κάποιος να σε επιλέξει με τη μία, εσύ είσαι εκεί, κυρία Αναμένο, και δεν σε επιλέγει.
και μετά σε επιλέγει εκ των υστέρων. Τι ήθελε, δηλαδή, επέλεξε κάποιον άλλον και μετά είσαι η λύση ανάγκης. Οποιοδήποτε επαγγελματικά και συναισθηματικά σε όλες τις σχέσεις δεν θέλει να αισθάνεται στα μούτρα του να του δείχνει ο άλλος η λύση ανάγκης. Όσο μάλλον όταν είναι η Εύη Δρούτσα, η οποία είναι αυτό το κεφάλαιο για την δισκογραφία, αλλά και για το Fame Story. Εγώ νομίζω ότι είναι η ίδια περίπτωση ακριβώς και με το αυτό που συζητούσαμε χθες με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Δηλαδή, μπορεί κάποια πρόσωπα να τα θέλει η εταιρεία παραγωγής, μπορεί να μην τα θέλει το κανάλι. Το να μην τα θέλει, δεν το λέω έτσι straightforward, εννοώ ότι μπορεί να μην συμφωνεί με τα πρόσωπα αυτά. Ναι, αλλά για τον Ανδρέα Μικρούτσικο δεν ήμασταν ποτέ σίγουροι, ούτε είχε δηλώσει ο ίδιος ότι θα τον δούμε σίγουρα στο Fame Story. Αυτό ήθελα να πω. Με την Εύη Δρούτσα είχε γίνει και πρόταση. Προφανώς τα είχαν βρει, είχαν συμφωνήσει και είναι σαν να τις το πήραν πίσω. Ήταν το πρώτο πρόσωπο, αν θυμάστε πέρσι προς τα τέλη της σεζόν, που θεωρούσαμε δεδομένο. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ότι και η ίδια είχε βγει τότε στις κάμερες και τη ρωτούσαν. Εμένα χθες δεν είχε διευκρινίσει το ρόλο της. Μου είχε έρθει μια πληροφορία, Αλέξανδρε. Έλα, στεράκι, μίλα. Φωτεινό. Λοιπόν, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Εγώ ήξερα ότι το Star ήθελε να κάνει το νέο Fame Story, το πιο μοντέρνο, το πιο σύγχρονο, και να μην δούμε πρόσωπα στο παρελθόν του Fame Story που έχουμε συνδυάσει την Εύη Δρούτσα, τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τον Νίνο, τον Καραφώτη, τη Μαρολίτρα. Ήθελε να κάνει την άλλη εποχή του Fame Story. Να είναι ολοφρές, δηλαδή καινούργιο. Ο Νίκος λοιπόν Κοκλώνης ήθελε λοιπόν να βάλει τα παλιά πρόσωπα και δικαίως αν με ρωτάς να τους βάλει, γιατί ξέρει ότι έχουν μια δυναμική, γιατί είναι συνυφασμένα με το Fame Story. Και εκεί λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ εταιρείας παραγωγής και σταθμού. Τώρα βλέπουν ότι προφανώς ήταν σε ένα διέξοδο και σιγά σιγά δειλά είδαμε και την Εύη Δρούτσα. Εγώ θεωρώ αυτή η πληροφορία. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι ένα σταθμό και να συμφωνήσω και θέλουν πολλές φορές. Θεατρία, τη γνώμη μου λέω, ότι θέλεις κάτι το οποίο έχει γίνει ξανά να το βγάλεις πιο fresh, πιο ανανεωμένο και πιο σύγχρονο. Το κάνω αυτό. Να το καταλάβω. Και επίσης το κατάφερε με το MasterChef, το Star. Και του δίνεις χίλια εύσημα να το κάνει αυτό. Με ένα project το οποίο είχε ξεκινήσει στο Mega, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, το έκανε πιο fresh στα δεδομένα, της εποχής μας. Το προσπάθησε, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, με το Next Model και τα κατάφερε επίσης. Τώρα το προσπάθησε, περίμενε, με το dancing, δεν τα κατάφερε, δεν του βγήκε. Αλλά έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί να σου βγει και μπορεί να μου σου βγει. Okay. Έτσι είναι, απλά, σε όλες τις δουλειές. Απλά αυτό το παιχνίδι. Ναι, για να ολοκληρώσω μόνο λίγο. Το φρέσο όμως δεν σου το κάνει το πρόσωπο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να πεις ότι ο Μικρούτσικος... Δεν είναι φρέσ, εννοείς. Δεν είναι φρέσ. Τι είναι ο Μικρούτσικος παλιακός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... εμένα φίλος μου δεν είναι και δουλεύει και σε μια εκπομπή που ήταν όλα μου τα χρόνια και απέναντι. Φέτος δεν είμαστε. Αλλά δεν μπορείς να πεις, εγώ ίδια σας λέω ότι στο πανεπιστήμιο, τελειώνοντας τη φιλοσοφική, στο μάθημα, το είχε κάνει Γκολεμά, είχε γίνει άρθρο αυτό, είχα κάνει μια εργασία πάνω στο Μικρούτσικο. Για την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Και γιατί, καλά, απλά δεν είναι απαραίτητα και αυτό που λες, ότι δεν είναι φρέσκο και μοντέρνο απαραίτητα. Δεν είναι, αλλά είναι. Ναι, αλλά πιέζει το φρέσκο έχει να κάνει με την ηλικία. Μπορεί να πεις ότι έχει κάποια στοιχεία. Το φρέσκο έχει να κάνει με την ηλικία. Όχι, με το παλιό. Όχι, έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πράγματα, με τις απόψεις τις οποίες εκφράζεις και εισφέρεις και με το στυλ με το οποίο δουλεύεις πάνω στην τηλεόραση. Ο οποίος έχει παιδεία και εμπειρία από πίσω του, και μιλάω και για την Εύη Δρούτσα, προσαρμόζεται στο πλαίσιο που τον βάζουν, έχω να σου πω. Εάν το πλαίσιο είναι όλο fresh, θα έβλεπες και ένα διαφορετικό Μικρούτσικο, γιατί είναι πολύ έξυπνος και πολύ ευφυής και έχει και την εμπειρία όπως και η Εύη Δρούτσα να συνάδουν με αυτή τη φρεσκάδα. Αν τους βάλεις ένα πλαίσιο εγώ νομίζω όχι, άλλο, να σου πω, θα ήταν διαφορετικό. Μα και γι' αυτό τους ήθελε ο Νίκος. Όχι. Νομίζω όχι, υπό είναι ότι είναι όντως ο Ανδρέας είναι πυλώνας, επειδή μου είναι εγκυκλοπαίδια στην τηλεόραση. Όμως, φρέσ, επειδή θεωρώ έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι φρέσ στην τηλεόραση είναι η εικόνα, δηλαδή να μην δούμε πρόσωπα από το παρελθόν, για να μας θυμίσουν κάτι παλιακό, άσχετα αν ο άνθρωπος ο ίδιος δεν είναι. Δεν μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο Λαμπρό, που έκανε μεγάλη μερίδα του κόσμου που έβλεπε τότε το Fame Story, μιλάμε πριν από 20 πριν, τόσα χρόνια. Δεν τον βάζεις, Μαρία μου, επειδή το έχει κάνει πριν. Είναι ναι, και πρόσεξε, πολλοίς κόσμος τον βάζει γιατί έχει μπορεί να διαχειριστεί το reality σε κανείς άλλο. Μα μπορεί να το διαχειριστεί νούμερο ένα ο Ανδρέας. Και δεν έχει και μέτρο σύγκρισης και να του κάνει παλιακό. Αφήστε τον Νίκο να κάνει χρόνια, αυτό που θέλει, τον Κοκλώνη. Έχει στοιχεία, προφανώς ο άνθρωπος για όλα όσα έχει πατέ, έχει στοιχεία διαχρονικότητας, σαν επαγγελματίας. Αυτό είναι το σημαντικό και το σπουδαίο και αυτό κρατάμε. Αλλά είναι αυτό είπε. Που είπες και μόνο τώρα ότι μπορεί να διαχειριστεί το reality, απάντησε μου εσύ πόσο σύγχρονο είναι. Καλά, reality παραμένει. Είδαμε όμως πριν από λίγο τον καυγά, τον καυγά της Κατσαΐδη με την κοπέλα από κρυφή κάμερα, υποτίθεται, με δουλεύεις. Το Fame Story έχει μέσα και εγκλισμό. Στρατεύονται μεγάλα μέσα. Μπορεί το reality να έχει να κάνει με έναν νεανικό έρωτα και με ένα πάθος. Reality πάλι είναι.
μπορεί να έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Εξαρτάται τι, πώς θέλεις να τι το δώσεις. Και στο παραμένει reality όμως. Υπάρχουν ναι, αυτά τα concept. Απλά είναι παλιακό το project. Είναι όλο το project παλιακό για να γίνει fresh. Και στο εξωτερικό γιατί όλα αυτά είναι 100 χρόνια. Πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Στο εξωτερικό βάζουμε διαφημίσεις πιο γρήγορες.